Επίσκεψη περιοδίας στο εργοτάξιο κατασκευής της Πανεπιστημίουπολης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θόδωρος Καρυπίδης, συνοδευόμενος από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλιδάκη. Εκεί ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών από στελέχη της εργολαβικής εταιρείας, εκφράζοντας και οι ίδιοι την ικανοποίησή τους. Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και από την πρώτη στιγμή, ότι καθημερινά με τις δικές μας δυνάμεις, με τους δικούς μας τους ανθρώπους, με τις υπηρεσίες μας, με την κατασκευαστική εταιρεία που είναι από την περιοχή μας, κερδίζουμε το στοίχημα και των προκλήσεων και των εμποδίων αλλά και των προβλημάτων. Ένα από τα μεγάλα θέματα που είχε ανακύψει ήταν τα έγκυλα, τα οποία υπερβαίναν τον προϋπολογισμό του έργου, μας δημιουργούσαν μια οικονομική αδυναμία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθούνται ήταν πάρα πολύ δύσκολο πώς θα αντιμετωπιστεί. Είχε προηγηθεί μια σύσκεψη και με την κατασκευαστρία και με τις υπηρεσίες μας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και με την παρέμβαση που έγινε σε επίπεδο κυβέρνησης και την τεκμηρίωση μέσω των υπηρεσιών μας. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, να χρηματοδοτηθούν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια από κεντρικούς πόρους, να αναλάβει δηλαδή το κόστος η κυβέρνηση κεντρικά, έτσι ώστε να εξαλείψουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να πάμε σε ένα νέο έργο που θέλει τουλάχιστον 18 μήνες. Αυτό θα σήμαινε πάυση των εργασιών, σίγουρα καταστροφή για τον κατασκευαστή. Άρα λοιπόν θα ήμασταν πολλαπλά ζημιωμένοι. Θα επιφέρουμε μια ζημία στην τοπική κοινωνία που ευελπιστεί πάρα πολλά και στηρίζει πολλά πάνω σε αυτό το εγχείρημα. Θα επιφέραμε μια ζημία στην κατασκευάστρια εταιρεία και θα συμπαρέσετε και όλη την τοπική οικονομία. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πέρα από την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου, απασχολούνται πάνω από 150 άνθρωποι σε αυτό το έργο. Είναι όλοι άνθρωποι της περιοχής. Η ανεργία, όπως ξέρετε, στην περιοχή μας είναι αυξημένη. Άρα, λοιπόν, κάθε τι που δίνει θέση εργασίας, είτε κατά την κατασκευή είτε κατά τη λειτουργία του έργου, για μας είναι σημαντικό και προτεραιότητα. Τώρα, για το αυτό το εγχείρημα, νομίζω ότι το στοίχημα με τον χρόνο κερδίζεται καθημερινά. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον τρόπο που εξελίσσονται οι εργασίες, για τις δυνάμεις και το ενδιαφέρον της κατασκευάστριας εταιρείας. Είχε κερδιθεί χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης και άμεσα την εγκατάσταση του εργολάβου κατά ένα εξάμηνο, όπως βλέπετε, ο αύριος χώρος, ενώ ήταν στα χρονοδιαγράμματα πολύ αργότερα για να κερδιθεί ο χρόνος, γίνανε νωρίτερα. Άρα, νομίζω ότι με την απόλυτη συνεργασία των υπηρεσιών μας, της κατασκευάστριας εταιρείας και με την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, που είναι εγχείρημα γνώσης, δημιουργίας, πνεύματος και πολιτισμού, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια πανεπιστημιούπολη όπως αρμόζει στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και με την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι έκλεισε και το θέμα της Πανεπιστημιούπολης στη Φλόρινα για τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου πλέον έχουμε και αυτή τη διαδικασία της ένταξης του έργου για τη μελέτη και την κατασκευή. Θυμίζω, έχουμε προϋπολογίσει περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ρημοτομικό, που δεν υπήρχε σχεδόν στο 1 τρίτο της πόλης της Φλόρινας και εκεί που ήταν εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με σωστή δουλειά που έγινε από μέρους μας, με παρεμβάσεις εκεί που χρειαζότανε, αλλά και με την πολύτιμη συνδρομή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ξεπεράσαμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του Ρημοτομικού. Προκυρήσατε το έργο, εντάσσετε το έργο και εκεί λοιπόν θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες όπως και στην Κοζάνη. Το Πανεπιστήμιο, από πλευράς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχουμε στην κατασκευή της Πανεπιστημιούπολης εδώ στην Κοζάνη. Όλοι έχουμε επανειλημμένα τονίσει την σκοπιμότητα και την χρησιμότητα αυτού του έργου για μας. Θα καλύψει πρώτα απ' όλα πάρα πολύ βασικές ανάγκες. Σήμερα είμαστε σε ενοικιαζόμενα κτίρια και πιστεύουμε ότι θα δώσει πάρα πολύ σημαντική όθηση και στο ερευνητικό μας έργο, αλλά και σε όλες τις αναπτυξιακές δράσεις. Εκείνο που συνέβη είναι η έγκριση της επιπλέον χρηματοδότησης του έργου που αναφέρθηκε από τον κύριο Γιαννόπουλο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαμε, τα γεωλογικής φύσεως προβλήματα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο μας ικανοποιεί, γιατί δείχνει έτσι τη στεναρή βούληση της περιφερειακής αρχής, της διαχειριστικής αρχής, της τεχνικής υπηρεσίας και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας, θα έλεγα, για την ολοκλήρωση του έργου με ασφάλεια σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα που να μην αποκλίνει σημαντικά από το αρχικό πλάνο. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη που παρενέβη έτσι ώστε να διευκολύνει την έγκριση αυτής της επιπλέον χρηματοδότησης, τη διαχειριστική αρχή, τη τεχνική υπηρεσία, τους μελετητές και γενικά θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερα πάρα πολύ καλή συνέργεια των ανάδοχων, την πάρα πολύ καλή συνέργεια που υπάρχει με όλους τους εμπλεκόμενους
ξένους φορείς που δείχνουν ότι πιστεύουν στο έργο και αναμένουμε σύντομα και με χαρά να ολοκληρωθεί. Ποιο είναι αυτό το λογικό χρονοδιάγραμμα, κατά πόσο πίσω θα πάει μετά? Έγινε μία συζήτηση, νομίζω, εισαγωγική. Εγώ θεωρώ ότι χάσαμε περίπου ένα χρόνο στην αρχική περίοδο. Πιθανόν αυτή η καθυστέρηση να μείνει ως το τέλος του έργου, πιθανόν να κερδίσουμε κάποιο χρόνο στην πορεία. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα, η αβεβαιότητα, ήταν το θέμα της ασφάλειας της θεμελίωσης λόγω των εγκύλων, το οποίο νομίζω αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τεχνικό τρόπο σήμερα. Και με τα κτίρια που έχουν ήδη προχωρήσει, αλλά και με τις ενεματώσεις που έχουν ξεκινήσει για τα δύο εναπομείναντα κτίρια. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια κομμάτια έτοιμα, έτσι ώστε να μπορούμε να αρχίσουμε να μετακομίζουμε. Επίσης, εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο έχουμε ένα σημαντικό κονδύλι για την επίπλωση και την εσωτερική οργάνωση των χώρων και ήδη έχουμε αρχίσει διεργασίες για να αποφασίσουμε για τη χωροθέτηση και των εργαστηρίων και των αιθουσών και των γραφείων, οπότε υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία έτσι ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του έργου της Πανεπιστημιούπολης παρέδεσαν μιλώντας στους δημοσιογράφους οι εκπρόσωποι του εργοταξίου και της εργολαβικής εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή. Όπου βρισκόμαστε στο κτίριο διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης, συγκεκριμένα στο χώρο του αμφιθεάτρου που ανεγείρεται. Είμαστε στη μέση περίπου των σκηνοθετήσεων του κτίριου αυτού. Το κτίριο έχει συνολικά 5 επίπεδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο δεύτερο, πιο πάνω στο τρίτο και τέταρτο. Στο κτίριο εκπαίδευσης στην Πτέρυγα 1 ήδη έχει φτάσει στο πρώτο τελευταίο επίπεδο σκηνοθέτησης και μετά την συμπληρωματική σύμβαση που έχει εγκριθεί και προχωράμε, θα ολοκληρωθούν οι ενηματώσεις στο κτίριο Β για να ξεκινήσουμε εκεί τις σκηνοθετήσεις και στο κτίριο Α που έπεται. Κύριε Γιαννόπουλε, υπήρχαν δυσκολίες, προσκόμματα τα οποία φέρανε καθυστερήσεις προφανώς στην εξέλιξη? Ως γνωστόν υπήρχαν τα θέματα των εγκύλων, αλλά μετά από συντονισμένες ενέργειες της περιφέρειας, πρώτα απ' όλα του Περιφερειάρχη, αλλά και από τεχνικής πλευράς εμείς κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αιτιολογήσαμε πλήρως το απρόβλεπτο του γεγονότος και έτσι από το ελεγκτικό συνέδριο εγκρίθηκε η συμπληρωματική σύμβαση και τώρα είμαστε στην φάση που την υλοποιούμε κιόλας για να μπορέσουμε μετά να συνεχίσουμε τις σκηνοθετήσεις και στα υπόλοιπα δύο κτίρια. Είμαστε στο κτίριο διοίκησης, στο αμφιθέατρο του κτίριου διοίκησης συγκεκριμένα. Έχουμε τελειώσει τον πρώτο όροφο, το ισόγειο δηλαδή, ένα μέρος του πρώτου ορόφου. Ουσιαστικά το έργο στα μπετά τελειώνει στον επόμενο μήνα. Από κάτω από το υπόγειο και στο ισόγειο έχουμε ξεκινήσει τις τυχοποιίες και από το υπόγειο έχουμε ξεκινήσει τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Στα υπόλοιπα κτίσματα? Στο υπόλοιπο, στο κτίριο, στην Πτέρυγα 3 της εκπαίδευσης, έχουμε τελειώσει όλο το υπόγειο. Έχουμε ρίξει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ισογείου και στο υπόγειο τελειώνουμε τις τυχοποιίες. Τελειώντας τις τυχοποιίες θα μπει ηλεκτρομηχανολόγη. Θα πηγαίνει πολύ γρήγορα.